Οχτώ γυναίκες πολιτικοί του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος χτυπούν τα έδρανά τους. Τραγουδούν στους ρυθμούς του παγκοσμίως πλέον γνωστού ύμνου κατά των βιαστών που ξεκίνησε από την Χιλή και την οργάνωση Λαστεσής. Οι γυναίκες τραγούδησαν την τουρκική εκδοχή του τραγουδιού που περιλαμβάνει στίχους όπως «Εσύ είσαι ο βιαστής», «Εσύ είσαι ο δολοφόνος», «Αστυνομικοί», «Δικαστές» και «Πρόεδρος». Ενώ οι ίδιες τραγουδούσαν, συναδελφοί τους κρατούσαν φωτογραφίες γυναικών που έχασαν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η σύλληψη 7 γυναικών κατά τη διάρκεια χορευτικής διαμαρτυρίας στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. 440 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το 2018 στην Τουρκία από τα χέρια των συντρόφων τους, αριθμός πολύ υψηλότερος από το 2012, όταν η Άγκυρα ψήφισε νόμο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Για πολλούς, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αποτυχία της Τουρκίας να εφαρμόσει την νομοθεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 38% των γυναικών στην Τουρκία πέφτουν θύματα βίας από τον σύντροφό τους τουλάχιστον μία φορά στην διάρκεια της ζωής τους. Το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται γύρω στο 25%.